όταν γαρλέγωσιν ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος αυτής εφίσταται όλεθρος, ως περ ιωδήν τη εγχαστρή εχούση και ουμή εκφύγωση. Όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να λέγουν «Α, έχουμε ειρήνη, έχουμε ασφάλεια», τότε ακριβώς μέσα σε αυτή τη σιγουριά, μέσα δηλαδή σε αυτήν την αναισθησία που μπορεί να έχουν για τον έρχομό του Χριστού και στην απιστία, και επαναπαύονται σε μια εξωτερική ειρήνη και σε μια εξωτερική ασφάλεια, λέει ο Κύριος, τότε ξαφνικά έρχεται η καταστροφή, ο όλεθρος. Όπως ακριβώς είναι και η κυλόπονη της εγκυμονούσης γυναικός. Αλλά η κυλόπονη της εγκυμονούσης γυναικός, πρέπει να σας πω ότι είναι με πολλά σημάδια. Αλλά εδώ τι συμβαίνει? Πράγματι υπάρχουν σημάδια. Ο πιστός άνθρωπος έχει πολλά σημάδια. Ο Κύριος ο ίδιος έχει καταχωρήσει μέσα στα Ευαγγέλια πολλά σημάδια για τη Δευτέρα του Παρουσία. Για τον πιστό δεν είναι σαν κλέφτης μες στη νύχτα. Για τον άπιστο είναι σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. Ο πιστός περιμένει και αγρυπνεί την πνευματική αγρυπνία. Ο άπιστος δεν αγρυπνεί τίποτα. Μένει σε μία, όπως σας είπα, κατάσταση ψευδούς ειρήνης και ασφαλείας. Εδώ μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος έχει σημειώσει πώς ακριβώς θα είναι οι μέρες εκείνες που θα έρθει, και παίρνει δύο ιστορικούς τύπους, δύο ιστορικά προηγούμενα. Οπότε βλέπει κανείς, τα οποία θα σας διαβάσω τώρα, βλέπει κανείς ότι έχουμε σημάδια έκδηλα, φανερά, αλλά για εκείνους που δεν τα δέχονται δεν είναι σημάδια, είναι για αυτούς ευνηδιασμός. Και επειδή ξέρετε στην εποχή μας επιδιώκουμε εμείς οι άνθρωποι, βέβαια, σωστό θα μου πείτε, είναι πολύ σωστό, την ειρήνη και την ασφάλεια. Όταν υπάρχει μια ασφάλεια έχουμε και μια ειρήνη, είναι πολύ φυσικό. Βλέπετε ότι αλωνίζουμε την υδρόγειο, οι αρχηγοί των κρατών να εξασφαλίσουν αυτήν την ειρήνη. Και όμως αυτή η ειρήνη είναι κρεμασμένη από μια κλωστή που ανά πάσα στιγμή απειλείται να σπάσει και να πέσει το σπαθί του Δαμοκλέους και να καρφωθεί επάνω στη γη μας και να δοθεί το σύνθημα του πολέμου, ενός τρομερού παγκοσμίου πολέμου. Πολύ λοιπόν είναι αυτή η ειρήνη και η ασφάλεια επισφαλής. Αλλά για να δούμε, να πώς το λέει ο Κύριος, και θα βρούμε πολλά γνωρίσματα, αγαπητοί, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και καθώς εγένετο εν τες ημέρες Νόε, ούτως έστε και εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Προσέξτε, λέει εν τες ημέρες, δεν λέει εν τι ημέρα. Η ημέρα λέγεται ημέρα του Κυρίου, η τελευταία ημέρα της ιστορίας. Εδώ λέει εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Ποιες είναι αυτές οι ημέρες του Υιού του Ανθρώπου? Είναι οι ημέρες που έχουν ένα μήκος. Όπως ακριβώς στον Νόε, οι ημέρες του Νόε είχαν ένα μήκος. Ο Νόε είχε πολλές εκατοντάδες χρόνια. Αλλά σε σχέση με τη σωτηρία, οι ημέρες του Νόε ήσαν 120 χρόνια. Γιατί 120 χρόνια κατεσκεύαζε ο Νόε την Κιβωτόν. Και όταν ερωτούσε η εποχή του γιατί κατασκευάζει την Κιβωτόν, απαντούσε ότι ο Θεός θα καταστρέψει με κατακλυσμό των κόσμων. Ποιος επίστευσε? Κανείς. Κανείς δεν επίστευσε. Λοιπόν, όταν λέγει εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου, σημαίνει ο χρόνος του Ευαγγελίου. Είναι ο χρόνος ανάμεσα στις δύο παρουσίες του Χριστού.
σε αυτό το διάστημα ανάμεσα στις δύο παρουσίες του Χριστού, δηλαδή η περίοδος του χριστιανισμού, θα συμβαίνουν τούτα. Όπως τότε λέγει στην εποχή του Νόε, ήθιον, έπινον, ενυμφεύοντο, άχρης εις ημέρας εισήλθε Νόε εις την κύβωτον και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας. Τους κατέστρεψε όλους. Ομοίως, συγγνώμη, ώστε λοιπόν, όπως τότε, έτσι και τώρα στις δικές μου τις ημέρες. Δηλαδή, ημισμός. Ξέρετε πώς έγινε η καταστροφή, πώς πήρε την απόφαση ο Θεός. Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου, λέει, επ' αυτής, δια το είναι αυτούς σάρκας. Δηλαδή, είναι οι ληστές. Οπότε, σημαίνει, οι χριστιανοί θα γίνουν οι ληστές. Αυτό το τρώγω και πίνω δεν είναι οι φυσιολογικές καταστάσεις του ανθρώπου που τρώγει και πίνει, διότι και ο Κύριος έφαγε και ήπια, και οι χριστιανοί τρώγουν και πίνουν ως φυσιολογικοί άνθρωποι. Έχει ξεχωριστή σημασία. Είναι οι άνθρωποι που ικανοποιούν τις αισθήσεις τους, δηλαδή θα λέγαμε γλεντοκοπήματα, αυθονία, πλεονασμός αγαθών, ευημερία, καταναλωτική κοινωνία, να χρησιμοποιήσω συγχρόνους όρους, και ακόμη να βλέπουν να κλείνει ο κύκλος των ενδιαφερόντων των και του προορισμού των στα εξής στοιχεία: θα φάγω, θα πιω, θα παντρευτώ, θα πεθάνω. Είδατε πως το λέγει εδώ, ίστιον, έπινον, ενήμφευοντο. Αν ρωτήσετε πολλούς χριστιανούς μας γιατί ζεις, θα σου πούν να φάω, να πιω, να παντρευτώ. Αυτός είναι ο προορισμός, σου λέει, του ανθρώπου. Αυτός είναι ο προορισμός του ανθρώπου, αδελφέ μου. Να φας, να πιεις και να παντρευτείς. Δηλαδή, αν δεν παντρευτείς, δεν επιτελείς προορισμόν επί της γης. Άνθρωποι που δεν παντρεύτηκαν, όχι εκούσια, άλλη παράγραφα. Είναι, αγαπητοί μου, αυτός ο ευδαιμονισμός ο φοβερός, που στην εποχή μας, όσο σε καμιά άλλη εποχή, επισυμβαίνει. Και αυτό πρέπει μάλλον να μας τρομάζει. Αυτός είναι ο πρώτος ιστορικός τύπος. Ο Κύριος χρησιμοποιεί και έναν δεύτερον ιστορικό τύπο. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτοί οι ιστορικοί τύποι είναι για να διδάξουν και να βοηθήσουν τους πιστούς. Να μην πούν ότι είναι θεωρίες αυτά, αλλά υπήρξαν ιστορικοί τύποι για να πει κανείς, κοίταξε, θα είναι και ιστορικό γεγονός η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Και λέγει, ομοίως και ως εγένετο εν τες ημέρες Λότ, ίστιον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν. Δηλαδή, ασφάλεια επί της γης και επενδύσεις, αν θέλετε να το πάρω και έτσι. Πουλάω, αγοράζω, χτίζω, φτιάνω, φυτεύω. Είδαν ημέρα, εξήλθε Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον από ουρανού και απόλεσεν άπαντας. Κατά τα αυτά έστε η ημέρα ο Υιός του ανθρώπου αποκαλύπτεται. Τα ίδια πράγματα θα γίνουν όταν θα αποκαλυφθεί ο Υιός του ανθρώπου. Τα ίδια πράγματα. Αγαπητοί μου, είναι πολύ σοβαρό και ας το προσέξουμε πολύ αυτό, και μη στηριζόμαστε σε αυτές τις λεγόμενες ασφάλειες και ειρήνες που οι άνθρωποι επαγγέλλονται. Δεν είναι η ειρήνη του Θεού που ασφαλίζει τον άνθρωπο, αλλά είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα που αποκοιμίζουν τον άνθρωπο, και τον αποκοιμίζουν δεν ξέρω για ποιες άλλες πολιτικές σκοπιμότητες, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει μόνο τούτο, αποκοιμίζουν αυτά τα συνθήματα της ειρήνης τον άνθρωπο ως προς τη σωτηρία του. Ως προς τη σωτηρία του, ας το προσέξουμε αυτό. Και σημειώνει και ουμή εκφύγωση. Δεν θα μπορούν να ξεφύγουν. Από πού να πάνε.
Θυμόσαστε τι συνέβη στα Σόδωμα και τα Γόμαρα. Κανείς δεν γλίτωσε παρά μόνο εκείνοι που εξήλθαν. Ο Λότ, η γυναίκα του και τα παιδιά του. Και η ταλέπορη εκείνη, η γυναίκα του, και αυτή τελικά δεν γλίτωσε. Κανείς, Ρουθούνη δεν γλίτωσε. Πού να καταφύγεις άνθρωπε, αν ήταν μια καταστροφή πάνω στη γη. Το καταλαβαίνω, κάπου να πας να τρυπώσεις στις τρύπες της γης και στις σπηλιές της γης, όταν γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία και τότε έρθει ο φοβερός κριτής και οι άγγελοι μαζέψουν τους αμαρτωλούς. Πού θα κρυφτεί κανείς? Πού? Γι' αυτό λέγει και ομιλεί περί ολέθρου, και κανείς δεν θα ξεφύγει. Είναι δηλαδή η αιωνία κόλαση.